Η Τουρκία θρηνεί κατά θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο αεροδρόμιο Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης. Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται και 15 εργαζόμενοι. Οι συνάδελφοί τους τίμησαν τη μνήμη τους. Στην τελετή συμμετείχαν ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών και άλλα μέλη της κυβέρνησης, καθώς και πλήθος κόσμου. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα κατηγορεί την κυβέρνηση για την μη διεξαγωγή κοινοβουλευτικής έρευνας για το πολύ νεκρό χτύπημα. Οι κεμαλιστές υποστηρίζουν πως το Κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης διατηρεί ιδεολογικούς δεσμούς με τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος. Οι κηδείες 5 ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη. Πρόκειται για 4 μέλη της ίδιας οικογένειας και έναν 24χρονο φοιτητή που βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να παραλάβει ένα φίλο του.